Τι σας εμπνέει εσάς? Τι αποτελεί η πηγή έμπνευσης για εσάς? Η καθημερινότητα, η ζωή που ζούμε. Άμα ζεις στο διάστημα δεν θα έχεις εμπνεύσεις, άμα δεν βλέπεις τίποτα. Τα ευχάριστα ή τα δυσάριστα της καθημερινότητας? Τα δυσάριστα δεν μπορεί να σε εμπνέουν, είναι κλαις, ας πούμε. Έχεις θλίψη. Είναι και είναι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν δώσει δυσάριστα γεγονότα, ας πούμε. Αλλά εγώ προτιμώ τα ευχάριστα. Αυτό που δίνει ευχαρίστηση στη ζωή. Τελευταία, αν σας ρωτήσω τον τελευταίο πίνακα που ζωγραφίσατε, τι ήταν αυτό που σας είχε εμπνεύσει? Ο τελευταίος είναι όπως ο πρώτος πάντα. Μια επανάληψη, διαρκής επανάληψη, όπως όταν χορεύεις, ας πούμε, που κάνεις ορισμένα βήματα. Κάπως έτσι, γιατί η ζωγραφική είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Πρέπει να απαλλαγείς από επιρροές που έχεις σε διάφορα καταστάσεις της ζωής, ας πούμε, να είσαι ελεύθερος και να δεις την ελευθερία αυτή με τα πινέλα, με ό,τι μέσα χρησιμοποιείς, ας πούμε. Σας έχει τύχει ποτέ, πάντα το είχα απορία, να δημιουργήσετε έναν πίνακα και να τον αγαπήσετε, να δεθείτε τόσο πολύ μαζί του, που να μην θέλετε να τον αποχωριστείτε, να τον κρατήσετε για εσάς, να μην τον δώσετε σε κάποια έκθεση, να μην τον πουλήσετε? Πολλά έργα τα οποία κρατάω, τα οποία είναι οι πηγές, ας πούμε. Την πηγή βγαίνεις και πει ναι, δεν μπορεί να το δώσεις. Κάπως έτσι είναι. Κρατάω και ορισμένα έργα τα οποία θεωρώ ότι είναι πρώτη έμπνευση, τα κρατάω για μένα. Και μετά από αυτά μπορώ να προχωρήσω να κάνω άλλα. Σαν δικά σας παιδιά είναι όλοι πίνακες? Δεν νομίζω ότι είναι σαν τα παιδιά, είναι κάτι άλλο, είναι έμπνευση. Κάτι ανώτερο από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν σκέφτεσαι που τα κάνουν. Όλοι κάνουν παιδιά. Να σας ρωτήσω, ξεκινήσατε με το βιολί, σωστά? Από περιέργεια, επειδή ο πατέρας ήταν μουσικός και είδα ένα βιολί και μου φάνηκε παράξενο πώς μπορεί να παράγει νότες και τέτοια. Δεν έχει ούτε χωρίσματα ούτε τίποτα. Και πήγε στο 2 από μικρός. Στο 2 Αθηνών, ας πούμε, και άμα θα σολφέζ, κοντραπού το έχω. Όλα τα πράγματα έκανα από περιέργεια. Αλλά πιο πολύ ζωγράφιζα, δεν σταμάτησα να ζωγραφίζω από μικρός. Πότε υπήρχε κάποια στιγμή, γιατί όλοι ζωγραφίζουμε σαν παιδιά, όλα τα παιδιά ζωγραφίζουν. Ναι, σταματάνε όμως μια... Ναι, ακριβώς. Πότε εσείς αντιληφθήκατε, γιατί δεν σταματήσατε μάλλον, υπήρχε κάποιο κίνητρο που σας είπε κάποιος, το έχεις? Στην αρχή δεν ήξερα να παράγω τα πράγματα που βλέπω, ας πούμε. Έκανα μεγάλη προσπάθεια και μετά όταν άρχισα να τα παράγω, ας πούμε, να τα ζωγραφίζω, συνέχισα, δεν σταμάτησα. Αλλά είχα ένα δικό μου τρόπο. Και η σχολή καλών τεχνών δεν είναι καλός μαθητής, γιατί μου λέγανε να ζωγραφίζω με ορισμένο τρόπο, ας πούμε. Και συνέχισα με τον δικό μου τον τρόπο. Και φαίνεται αυτός πέτυχε, άρεσε τον κόσμο. Δεν σας δημιουργούσε πρόβλημα στη σχολή καλών τεχνών, μα αφού τραβάγατε δικό σας δρόμο, ενώ σας λέγανε κάτι άλλο? Πρόβλημα. Είχα πρόβλημα. Δεν είμαι καλός μαθητής, κακός μαθητής. Και ποιος... Πρέπει να ακολουθείς ό,τι σου λέει ο καθηγητής, ας πούμε. Γι' αυτό οι καθηγητές δεν πρέπει να πιέζουν τους μαθητές, πρέπει να τους προωθούν ανάλογα με αυτό που βλέπουν, ας πούμε, στους μαθητές. Σωστά. Είναι δύσκολο να είσαι καθηγητής. Γι' αυτό δεν έγινε ποτέ. Εάν είχατε έναν νέο ζωγράφο μπροστά σας που έχει ταλέντο, τι θα τον συμβουλεύατε? Θα τον συμβούλευα να δει τον εαυτό του. Είχατε γράψει στους αδελφούς νότηση αυτών, το οποίο το διέρεζε ο Σοκράτης, ας πούμε. Να γνωρίζει τον εαυτό σε όλα τα επαγγέλματα, οτιδήποτε κάνεις. Πρέπει να έχεις, ας πούμε, το γνώρισε αυτό. Τι είσαι δηλαδή ο ίδιος, να καταλάβεις τι είσαι και να προωθήσεις απάνω σε αυτό που είσαι. Να το δώσεις με ειδικό τρόπο δηλαδή. Από τα παιδικά σας χρόνια, ποιο είναι το περιστατικό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Ήμουν 10 ετών στην τεράστια του σπιτιού, με έκανε ήλιο, Αύγουστο. Και έβλεπα μια ηλικιωμένη γυναίκα γριά που ήταν σαν απέναντι σπίτι, σε ένα παράθυρο μέσα, ήταν σκοτεινό. Και μου φάνηκε, προβάλλεται μέσα στο σκοτάδι η γριά αυτή. Έφτιαξα το πρόσωπό της και άρχισα να καταλαβαίνω τη ζωγραφική τότε. Δηλαδή ότι έπρεπε να προβάλλεται σε ένα σκοτεινό φόντο, το άσπρο, για να μπορεί να ζωγραφίζει. Το έχετε κρατήσει αυτό το έργο? Όχι, αλλά στο μυαλό μου το έχω κρατήσει. Μπορώ να το ξανακάνω πάλι.